πράγματα και σήμερα έχουμε αυτή την εικόνα. Σήμερα λέει έχουμε τους Χανιώτες οι οποίοι πανηγυρίζουν. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που κάναμε τη Ράια Νέα να πετάξει στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Μάλλον η παρένθεση αυτή δεν έχει κλείσει ποτέ. Το σύριαλ αυτό δεν έχει τελειώσει. Θα έχει πάρα πολλά σύριαλ από εδώ και πίσω. Αλλά εξαρτάται από εμάς εάν θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε για τον τόπο μας. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που ακούσαμε πρόσφατα τον κύριο Κοπάδη, πραγματικά χαρούμενος. Εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος που ανακοινώνει βάση για την Aegean Airlines και είμαι πολύ χαρούμενος που ανακοίνωσε δειλά-δειλά ότι θα χρηματοδοτήσουμε και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βεβαίως θα τη χρηματοδοτήσουμε. Χρήματα έχουμε. Εμείς δεν περιμένουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς έχουμε έναν φόρο που ισχύει ακόμα και σήμερα που λέγεται Δημοτικός Φόρος. Και να σας πω και κάτι. Εάν συμμετέχουν όλοι οι φορείς, και ακούστε λίγο, το επαναλαμβάνω και είναι και εγωισμός. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που κατήγγειλε το Δημοτικό Φόρο. Δεν το έκανα γιατί είχα πρόβλημα με τους δημάρχους ή με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου φόρου, είχα πρόβλημα στο θέμα της διαχείρισης. Λοιπόν, εάν θέλω να τον επαναφέρουμε ξανά, καλώς να έρθει, που θα συμμετέχουν οι φορείς μέσα. Και θα συναποφασίζουμε για το πώς πάνε τα χρήματα αυτά κτλ. Κτλ. Ο κ. Καϊσάρης μας είπε ότι είμαστε ανύπαρκτοι και είναι υπαρκτό το επιμελητήριο. Εμείς επειδή είμαστε και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχουμε κάνει άπειρες φορές αιτήματα σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για το πού πάνε τα χρήματα του Δημοτικού Φόρου και δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Και η αγαστή συνεργασία μεταξύ επιμελητηρίου και Δήμων από εδώ και πέρα θα τη δούμε και σε άλλο επίπεδο. Θα το δούμε έμπρακτα. Λοιπόν, εγώ κλείνω λοιπόν εδώ. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Εμείς τολμήσαμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Φανταστείτε ότι κάναμε το μάζεμα των χρημάτων τέλος σεζόν. Με μια πολύ κακή και δύσκολη χρονιά η φετινή. Λοιπόν, θα πάρουμε αποφάσεις. Ο φίλος ο Μινάς, επειδή και αυτός τράβηξε πολλά, ακόμα και κλέφτες μας είπανε, λέει τα χρήματα θα δοθούν πίσω. Και εγώ λέω τα χρήματα θα τα διαχειριστούμε. Να τα διαχειριστούμε. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ και εγώ κλείνω. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τα λόγια, να κάνουμε πλέον πράξη, παιδιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να συμπληρώσω κάτι. Πριν ακούσουμε τις απόψεις σας και μια που ο κ. Σαράντης έθεσε το θέμα της βάσης, πραγματικά είμαι εδώ να βεβαιώσω ότι πριν ακόμα ούτε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα ξέρει και ακούσει το όνομα Ryanair, ξέρει ποια ήταν η Ryanair, με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλειδών, το έχω πει ξανά ότι βρεθήκαμε 3 χρόνια πριν πετάξει η πρώτη πτήση της Ryanair στην Ελλάδα, η Ένωση Συνοδόχων και ο Δήμος Ηρακλειδών στην Αθήνα, εντελώς μυστικά, γιατί τότε η Ολυμπιακή μεσουρανούσε και δεν τολμούσε κανείς να πει για άλλη εταιρεία να πετάει στην Ελλάδα με τέτοια δεδομένα. Μάλιστα θα μας συνόδευε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού τότε, από το Αβραμόπουλο Γραμματέας, αλλά πήρε τηλέφωνο και είπε δυστυχώς δεν μπορώ να έρθω γιατί για τους λόγους της Ολυμπιακής, δηλαδή το κλίμα τότε ήταν απίστευτο, η τρομοκρατία της Ολυμπιακής. Όλα αυτά η Ryanair μας τα είχε αναλύσει τότε, είχαμε βρεθεί σε μια αίθουσα συνεδριάσεων πριβέ τελείως του Sofitel στο αεροδρόμιο των Αθηνών και μας ανέπτυξαν όλα αυτά τα σχέδιά τους γιατί θέλουν την COSAM βάση. Εξήγησαν πολύ καλά ότι θέλουν την Go και όχι τη Ρόδο ας πούμε ή όχι κάποιο άλλο νησί, γιατί έχει το εξής πλεονέκτημα, έχει 2 αεροδρόμια στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, με τον ίδιο πύργο ελέγχου, αλλά με διαφορετικές αίθουσες και με διαφορετικό πάρκινγκ. Το πρόβλημα της Ryanair και όλων των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους είναι ο χρόνος. Όταν έρχεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και πετάει μία ώρα πάνω από το νησί μέχρι να βιάσει θέση για να προσγειωθεί το αεροπλάνο της, χάνει τρομερό χρόνο και χρήμα. Αυτοί λοιπόν ήθελαν το παλιό αεροδρόμιο της ΚΟ με 3 πάρκινγκ που έχει μπροστά, 3 θέσεις πάρκινγκ, ήταν ό,τι καλύτερο για αυτούς. Αντιθέτως, εάν πήγαινα στη Ρόδο, δεν υπάρχει άλλο αεροδρόμιο δίπλα στο. Υπάρχουν τα Μαριτσά, τα οποία είναι ένα καταστραμμένο αεροδρόμιο που έπρεπε να γίνει διάδρομος από την αρχή, πύργος ελέγχου από την αρχή, είναι εντελώς διαφορετική περιοχή.
Γι' αυτό πήγαν στα Χανιά τώρα. Γιατί έχει την ίδια ιδιομορφία με αυτή τη ΣΚΟ. Έχει δύο αεροδρόμια με τον ίδιο διάδρομο στον ίδιο χώρο. 5-6 χρόνια λοιπόν πριν, σας διαβεβαιώνω ότι είχαν ζητήσει την ΚΟ για βάση. Είχα ξεχάσει αυτό το άρθρο του που υπάρχει στο βήμα της ΚΟ και μου το βρήκε ο φίλος ο Δημήτρης. Πραγματικά, γιατί δεν μπορούσα να βρω κάποιο πιστικό στοιχείο, γιατί ξέρετε, τα γραπτά μένουν, τα βίντεο μένουν, αλλά τα λόγια πετάνε. Και εγώ τα ήξερα στα λόγια, αλλά δεν είχα κάτι απτό να το αποδείξω. Με αυτή το αρθράκι λύθηκε το θέμα. Άρα λοιπόν από το 10 ήδη εδώ σε αυτή την αίθουσα μιλούσαν για βάση, πρέπει να είναι ο στόχος της ΚΟ για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η Ryanair θα κάνει και άλλες βάσεις, σε κάθε χώρα που πάει κάνει βάσεις, όχι μόνο μία. Η Ελλάδα είναι πολύ ελκυστικός προορισμός για αυτήν. Θα κάνει λοιπόν, από ό,τι πιστεύω, τουλάχιστον άλλες 2-3 βάσεις. Πρέπει να είμαστε η πρώτη επόμενη βάση της Ryanair. Πρέπει να καλλιεργήσουμε κλίμα πολύ καλό και όχι αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα με τη Ryanair, αποκαλώντας τους κλέφτες, εκβιαστές, απατεώνες κλπ. Δεν είναι ότι καλύτερο, αντιθέτως, όσοι είδατε το γνωστό βίντεο που αναρτήθηκε σε όλα τα ΜΜΕ, θα είδατε τον τέος πρόεδρο ξενοδόχων των Χανίων, ο οποίος ήταν και στις διαπραγματεύσεις με τη Ryanair μέσα, να λέει ότι λόγω του ότι τους φερθήκαμε άψογα, ότι μας ζητήθηκε, το δώσαμε με χαρά, γιατί μετρήσαμε τα αποτελέσματα που θα είχε, που ήταν με γεωμετρική πρόοδο καλύτερα από αυτά που από τα χρήματα που δίναμε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ζητούμε βάσεις και να έχουμε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, αλλά πρέπει από εδώ και μπρος να είμαστε σωστοί και στις πληρωμές μας, αλλά και στις επαφές μας με αυτήν την εταιρεία, και δεν είμαι σίγουρος αν αυτοί που πρέπει να το κάνουν σωστά αυτή τη στιγμή. Όποιος λοιπόν από εσάς, το έδειξα αν έχουμε μικρόφωνο ή υπάρχει κάποιο μικρόφωνο ή να... Αλλά ακουγόμαστε, πιστεύω ότι είναι... Ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε για αυτό το θέμα... Θα πρέπει να εξηγήσουμε τι θα κερδίσει η ΚΟΣ, εάν και εφόσον γίνει βάση, όχι μόνο απλά με την κίνηση των αεροπλάνων, και είναι και τα περαιτέρω. Κοίταξε, καταρχήν, στη συζήτηση στο Δουβλίνο που ήταν και ο κύριος Χαντζημάρχος και ο κύριος Χαλκιδιός και ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο τότε πρόεδρος του ΕΒΕΔ, και εγώ από την ΚΟ, μας έδειξαν το πλάνο τους για την επόμενη πενταετία για την ΚΟ. Άρχιζαν λοιπόν με 100.000 κόσμο και έφταναν σε βάθος τριετίας-τετραετίας τις 500.000 κόσμο. Αυτά είναι απίστευτα νούμερα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα στην ΚΟΔΕ, θα ανοίξουν δουλειές, καταρχήν το προσωπικό που θα μένει στο έδαφος για να εξυπηρετεί. Δεύτερον, τα χρήματα που θα ρίξει η Ryanair για να φτιάξει το αεροδρόμιο. Από ό,τι ξέρουμε, στα Χανιά θα ρίξει όχι 70 που έγραψαν οι εφημερίδες, 80 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει το παλιό, φανταστείτε, τους εργολάβους, τις δουλειές που θα ανοίξουν. Μετά πλέον θα πρέπει να ανοίξουν και φαρδύτεροι δρόμοι, λιμάνι. Δηλαδή η πίτα θα μοιραστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Δυστυχώς αυτή η ευκαιρία χάθηκε προς τον παρόν. Δεν είναι αργά. Θα το κυνηγήσουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ σας βεβαιώνουμε ότι δεν θα το αφήσουμε καθόλου να μας φύγει. Απορίες, ερωτήσεις, προτάσεις. Θέλω να συμπληρώσω πάνω στο ερώτημα του Δημήτρη Χαματζόγλου. Επίσης, Δημήτρη, πρέπει να ξέρετε, επειδή εσείς οι ιδιοκτήτες, υπάρχει το εξής πλεονέκτημα. Η Ryanair, με δεδομένο ότι σαν αεροδρόμιο εδώ, όπως και στα Χανιά για παράδειγμα, διότι είμαστε περίπου στην ίδια οντότητα. Δηλαδή, το δικό μας αεροδρόμιο, όταν έχουμε χιλιάδες επισκέπτες, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και για τη Λέρο, Κάλυμνο, Πάτμο, Αστυπάλαια, ακόμα και Σάμο. Εσείς οι πιλιοκτήτες σήμερα έχετε πλοία τα οποία είναι στο λιμάνι μέσα και τα τρώει η θάλασσα, η Αλμύρα. Θα μπορούσατε κάλλιστα, και αυτή είναι και πρόταση, την οποία κάναμε, αλλά προς το παρόν έχει, ναι. Λοιπόν, μπορούσε κάλλιστα από το δημοτικό φόρο να επιδοτηθείτε το χειμώνα εσείς, για παράδειγμα, από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 31 του Μάρτη, ούτως ώστε με ημερήσεις εκδρομές να κάνετε δρομολόγια στα γύρω νησιά.
Και αυτό δεν θα αναπτύξει μόνο τον τουρισμό, τουριστικά πρακτορία, μετακινήσεις ανθρώπων κτλ. Συγγνώμη, θα μπορεί να αναπτύξει και το εμπόριο. Αυτό είναι και μια καλή πρόταση για την κοινωνική οικονομία. Θα μπορούσαν να υπάρξουν λοιπόν εδώ ομάδες τέτοιες που με τα δικά σας πλοία να κουβαλούν ακόμα και εμπορέματα. Γίνεται. Όπως επίσης μια πρόταση δεν είναι μόνο αυτό που θα γίνει μέσα από το αεροδρόμιο το δικό μας και για την οικοδομή για παράδειγμα, ότι δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι η ανάπτυξη του real estate. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα μαγικό τόπο όπως είναι Νικός, να μπορεί να έρχεται εδώ ο συνταξιούχος της Ευρώπης και οποιοδήποτε είναι αυτός, ο οποίος θα μπορεί να αγοράσει ένα σπίτι. Πόσα επαγγέλματα αυτόματα ανοίγονται με μια εταιρεία, διότι έχουμε ένα μεταφορέα. Εμείς δεν είναι μια πτήση charter, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εταιρεία, τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. Έχουμε αεροπλάνα λεωφορεία. Αυτά λοιπόν είναι καταγεγραμμένα. Άρα λοιπόν αναπτύσσονται όλα τα επαγγέλματα και οικώς διαμετακομιστικά μπορεί να αναπτύξει τεράστια πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ήταν το πλάνο της Ryanair. Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Γιατί το δεδομένο δεν είναι να μετράμε κουκιά και να λέμε «Α, η Ryanair θα φέρει 10 αεροπλάνα, θα μας βγάλει 100.000 κόσμο παραπάνω από τους προορισμούς της, θα έρθουν στις 2, θα βγάλουμε λεφτά». Το δεδομένο που θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι όταν ένας προορισμός όπως ο Κος γίνεται βάση και στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται, δίνει δυνατότητες ανάπτυξης νέων αγορών προς παραδείγματος χάρη Ασία. Βέβαια. Έτσι, η Ryanair το να κάνει βάση την Go δεν θα την κάνει μόνο και μόνο για να φέρνει τα αεροπλάνα της σίγουρα, από Σκανδιναβία, Ευρώπη. Σίγουρα. Μα γιατί μιλάμε για ένα άνοιγμα που ενδεχομένως, και λογικά αυτή θα είναι ο προγραμματισμός τους, θα είναι να κάνουν προς την Ασία. Αυτό σημαίνει καινούργιες αγορές, οι οποίες είναι φρέσκες και δεν είναι βεβαρημένες όπως είναι π.χ. η Αγγλική αγορά ή η Ολλανδική. Και είναι ευκαιρίες ανάπτυξης και σε εμάς όταν έρχομαστε σε επαφή με έναν καινούριο κόσμο που το χρειαζόμαστε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Δημήτρη, ότι θα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις. Εκεί που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι στην επιμονή που έχετε όλοι για τον δημόσιο φορέα, δημοτικό φόρο, δημοτικό οργανισμό κλπ. Θα πρέπει πλέον όλοι μας, ειδικά εμείς οι υπόλοιποι, θα πρέπει να το είχαμε καταλάβει εδώ και 30 χρόνια, ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στηριχθούμε σε αποθηκευμένους φορείς, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι το κράτος μας. Πέρα από πολιτικούς, έτσι, μιλάμε πολιτικούς. Θα πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει εμείς να πάρουμε στα χέρια μας τη μοίρα του τόπου. Και αυτή μπορεί να γίνει παράδειγμα που τα βλέπουμε αλλού. Παράδειγματος χάρη με ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Έτσι. Έτσι. Συμφωνώ. Δηλαδή, έχουμε. Λέμε τώρα ότι βρεθήκαν 5 φίλοι και συμφωνήσαν να κάνουν αυτή τη σύμπραξη. Μαζέψανε 10 φαγκάκια. Εάν αυτό το πράγμα μπορούμε να το στρώσουμε κάτω τεχνοκρατικά και να πούμε, παιδιά, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα επενδυτικό κεφάλαιο για να βγάλουμε λεφτά. Το τελικό δεδομένο είναι ότι όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Έτσι. Δεν το κάνουμε για την ψυχή της μάνας μας. Έτσι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, θα πούμε, θα κάτσουμε κάτω. Πώς μπορούμε να βγάλουμε λεφτά, ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Να βάλουμε αυτά τα 20 ευρώ, τα 30 ευρώ από το εστέρημά μας, να φτιάξουμε ένα κεφάλαιο και να δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε. Συμφωνούμε. Το κεφάλαιο θα φέρει και άλλα κεφάλαια. Δεν πρέπει να κολλάμε ως τη πτυχή θα μαζέψουμε τα 5 λεφτά εμείς από την ΚΟ. Εάν εσύ μαζέψεις τα 5 λεφτά, τα χρήματα αυτά, μπορείς και από πίσω σου να τραβήξεις και τον Γερμανό επενδυτή, και τον Αμερικάνο, και τον Ιρλανδό, και τον Ασιάτη. Συμφωνούμε. Και έτσι αναπτύξεται το νησί. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ ποτέ σε κανένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει διάρκεια τετραετίας. Γιατί τα 2 πρώτα χρόνια αναλώνεται με την αντιπολίτευση και τα άλλα 2 χρόνια για τον προεκλογικό του αγώνα, οποιοσδήποτε. Με τα δικά μας λεφτά μου. Ναι. Εγώ το μέλλον, το επιχειρηματικό μου ή και της οικογένειάς μου, δεν μπορώ να το στηρίξω σε όλοι. Γι' αυτό και εμείς τολμήσαμε, Δημήτρη. Εμένα λοιπόν η πρότασή μου είναι αυτή. Okay. Να βρούμε μια φόρμουλα, αυτό το ποσό, συν ενδεχομένως και κάποια άλλα χρήματα, να τα κάνουμε κάπως ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο δεν θα είναι αποκλειστικά για τα Ryanair, έτσι. Όχι βέβαια. Ή ενδεχομένως να προτείνουμε σε Ryanair να πούμε συνεταιρικά σε ένα κομμάτι αυτό, γιατί όχι. Στη συνδιαχείριση παραδείγματος χάρη της βάσης της. Όχι μόνο αυτό. Μπορούσαμε κάλλιστα να αξιοποιήσουμε χρήματα για την κρουαζιέρα.
στην Κροατία δεν ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μέσα φορέας διαφήμισης. Πας στο εμπορικό τμήμα της κάθε εταιρείας, λες παρακαλώ θέλω να διαφημιστώ, έχει μέσα διάφορες τηλεοράσεις, απλά πράγματα είναι αυτά, αρκεί να έχεις το βήμα και να διαπραγματευτείς. Και ανάλογα σε παίζει ένα προορισμό για να μπορέσει ο πελάτης να βγει μέσα από το πλοίο και να μπορέσει να κατέβει στην αγορά. Έτσι και εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, η διαπραγμάτευση είναι εύκολη. Ο κύριος